κύριε Καθηγητή, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιαννίδη. Κυρίες και κύριοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα να συμμετέχω στη συζήτηση για ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και θα ήθελα να πραγματικά να συγχαρώ την καρδιά μου, τον Γιώργο τον Πρεβελάκη, και για αυτά που γράφει και για αυτά που κατόρθωσε να κάνει. Γιατί ακριβώς με την ιδιότητά μου ως Γενική Διευθύντρια του ΟΣΑ την περίοδο 2003-2007, του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΣΑ, δεν είναι καθόλου αυτονόητο για μια μικρή χώρα να μπορέσει σαν έναν πολυμερή οργανισμό όπως ο ΟΣΑ 38 μελών να προωθήσει εθνικά συμφέροντα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και να αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες σε έναν τέτοιο περιβάλλον. Απαιτείται στρατηγική ενόραση, σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών, κατάλληλη προετοιμασία του κλίματος, διπλωματία και θαραλέες κινήσεις. Και η Ελλάδα, όπως θα δούμε, έχοντας τον Γιώργο Πρεβελάκη στο τιμόνι της μόνιμης αντιπροσωπείας, κατόρθωσε να βγει ενισχυμένη στη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Θα ήθελα να δομήσω τη σύντομη παρέμβασή μου σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θέλω να αναφερθώ στα τρία βασικά σημεία που νομίζω ότι τονίζει αυτό το βιβλίο και τα οποία είναι αξιοσημείωτα. Και στο δεύτερο σύντομο μέρος να επεκτείνω τη σκέψη του Γιώργου του Πρεβελάκη σε δύο-τρία θέματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα οποία χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Πριν όμως να το κάνω αυτό, θέλω επίσης να συγχαρώ τις εκδόσεις Κέρκυρα και την ψυχή του εκδοτικού οίκου, την Αλεξάνδρα Τυποβολίνη, για την αναγνώριση της αξίας ενός βιβλίου πέρα από μια στενά εμπορική λογική. Ένα βιβλίο το οποίο εκδίδεται ακριβώς για να εμπλουτίσει την κατανόησή μας για το διεθνές γίγνεσθε. Τα βασικά σημεία λοιπόν που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το πόνημα του Γιώργου του Πρεβελάκη, είναι τα ακόλουθα. Το πρώτο σημείο, η ανάδειξη της ερμηνευτικής δύναμης της γεωπολιτικής θεώρησης για την κατανόηση των διεθνών εξελίξεων και την συγκρότηση και λειτουργία του ίδιου ενός διεθνούς οργανισμού όπως ο ΟΣΑ. Ως καθηγητής και βαθύς γνώσης της γεωπολιτικής, όπως ελέγχθη ήδη από τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο και τον Αντώνη τον Παπαγιαννίδη, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το θεωρητικό υπόβαθρο της γεωπολιτικής ως μέσο για την κατανόηση των διεθνών εξελίξεων και προκλήσεων. Η προσεκτική ανάγνωση της αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων αποδεικνύει την αξία αυτής της θεώρησης. Έτσι, γιατί δίνω έτσι μια πολύ συνοπτική παρουσίαση της λογικής της γεωπολιτικής πίσω από την κατανόηση των διεθνών εξελίξεων, σύμφωνα με την θεώρηση λοιπόν αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φοβούμενοι τη χωρική επέκταση της Σοβιετικής Ένωσης, δημιούργησαν στην αρχή του ψυχρού πολέμου το ΝΑΤΟ ως το στρατιωτικό αντίπαλο δέος του κομμουνιστικού μπλοκ. Παράλληλα, για να αποτραπεί μια ενδεχόμενη διεύρυνση της κομμουνιστικής επιρροής της Ευρωπαϊκής χώρας, προωθήθηκε το σχέδιο Μάρσαλ, το που έληξε το 1951, ως το ειρηνικό συμπλήρωμα της αποτροπής μιας κομμουνιστικής επέκτασης. Άρα το μάτι των Ηνωμένων Πολιτειών στις κινήσεις που κάνανε ήταν στραμμένο στη Ρωσία και το τι μπορεί να γίνει από την πλευρά της Ρωσίας. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαχείριση των Αμερικανικών κεφαλαίων ήταν η συνεργασία και η προσέγγιση παλαιών αντιπάλων στην Ευρώπη. Έτσι, ο ΟΣΑ δεν ιδρύθηκε από το πουθενά. Ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης για τη διαχείριση των Αμερικανικών κεφαλαίων. Ιδρύθηκε το 1948, στις 16 Απριλίου του 1948, ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας. Τώρα πάμε μία δεκαετία αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 60, φούντωναν τα αντιαπικιοκρατικά κινήματα τόσο στον Τρίτο Κόσμο όσο και μέσα στις χώρες τις απικιοκρατικές. Και κυριαρχούσε το αίτημα απεξάρτησης από τέτοιες πρακτικές. Ο φόβος διεύρυνσης πάλι της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης στον Νότο οδήγησε στη μετεξέλιξη του ΟΕΟΣ, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, σε ΟΟΣΑ, σε Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Δηλαδή αφαιρέθηκε η λέξη Ευρωπαϊκή
και προσθέθηκε η λέξη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί είχε μετατοπιστεί το βάρος της γεωπολιτικής θεώρησης από τη Ρωσία μόνο και την Ευρώπη στον Νότο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ακριβώς το 1961 ιδρύθηκε και το Κέντρο Ανάπτυξης του ΩΣΑ, ακριβώς ως η γέφυρα με τον αναπτυσσόμενο κόσμο και με σκοπό την αναχέτηση της δίζησης της Σοβιετικής Ένωσης στις αναπτυξόμενες χώρες. Δημιουργήθηκε ακριβώς την ίδια περίοδο η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας, η ονόμαζόμενη DAC, εντός του ΩΣΑ, ακριβώς για την αποτελεσματική διαχείριση της αναπτυξιακής βοήθειας. Και όπως είπαμε, ιδρύθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης. Στόχοι του κέντρου, η μεταφορά της τεχνογνωσίας από τις αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Δύσης και Νότου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στο Κέντρο Ανάπτυξης συμμετέχουν 54 χώρες, όταν είχα αναλάβει εγώ ήταν 24, εκ των οποίων 28 δεν είναι μέλη του ΩΣΑ. Είναι επίσης χαρακτηριστικό της επικράτησης γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων στη γέννηση, συγκρότηση και λειτουργία των οργανισμών, ότι στον ΩΣΑ έγιναν δεκτά, όπως σωστά και πολύ διεισδυτικά αναφέρει ο συγγραφέας, δικτατορικά καθεστώτα, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα της εποχής, ενώ δεν έγιναν αποδεκτές χώρες που βρισκόντουσαν υπό σοβιετική επιρροή. Δεν ήταν τυχαίο, επομένως, εντάσσεται σε μια γεωπολιτική θεώρηση. Πάμε μια δεκαετία μετά, δεκαετία του 70. Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί για δίζηση στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, άρα μεταφερόμαστε από την Ευρώπη στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, σηματοδοτήθηκαν με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, διεύρυναν ακόμα περισσότερο τον απαραίτητο γεωγραφικό χώρο επίτευξης συνεργασιών και οδήγησαν που στην ένταξη της Αυστραλίας στον ΩΣΑ το 1971 και της Νέας Ζηλανδίας το 1973. Ενώ παράλληλα οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1979 άλλαξαν την ατζέντα του οργανισμού που συμπεριέλαβε θέματα ενέργειας ως βασικά θέματα γεωπολιτικής. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και το άνοιγμα σε διεθνές επίπεδο του οικονομικού χώρου λόγω παγκοσμιοποίησης της δεκαετίας του 80 και του 90 άλλαξαν πάλι το γεωπολιτικό τοπίο και την γεωπολιτική θεώρηση. Η επίτευξη γεωπολιτικών στόχων από τις δυνάμεις της Δύσης απαιτούσε την απρόσκοπη ροή εμπορευμάτων και κεφαλαίων και ανέδειξε την ανάγκη θέσπισης κανόνων ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ αλλά και συνεργασίας με ανερχόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Τι έκανε ΩΣΑ? Προσάρμοσε τις ερευνητικές προτεραιότητες ενώ προχώρησε στη διεύρυνση των μελών σε χώρες BRICS όπως το Μεξικό, το 1994, αναδυόμενες οικονομίες όπως το Μεξικό, η Νότια Κορέα, αλλά και εντέταξε στους κόλπους της χώρες που ήταν κάτω από την Σοβιετική Ένωση, όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Διαλύεται η Σοβιετική Ένωση, μειώνεται η απειλή από τη Σοβιετική ένταξη και η ένταξη σε ευρωατλαντικές δομές αποτελεί πλέον μέσο για οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Είναι η εποχή που ο Φράνσις Φουκουγιάμα χαρακτηρίζει ως το τέλος της ιστορίας, υποστηρίζοντας ότι οι αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της ελεύθερης οικονομίας θα επικρατούσαν στον κόσμο. Η διάψευση αυτού του ιδεολογήματος δεν άρχισε να έρθει τις επόμενες δεκαετίες. Το ξέσπασμα σειράς κρίσεων, χρηματοπιστωτικής, κλιματικής, υγειονομικής, επισητιστικής, η χειροτέρευση των συνθήκων διαβίωσης για μεγάλη μερίδα πολιτών της Δύσης και η δραματική διεύρυνση των ανισοτήτων οδήγησαν στην επικράτηση συνθήκων αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Αυτές εντάχθηκαν λόγω και της απόσυρσης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την Προεδρία Τραμπ από ενεργό ρόλο για επίτευξη συγκεκριμένων γεωπολιτικών επιδιώξεων, με αποτέλεσμα την απουσία μιας ηγεμονικής δύναμης και ενός ενοποιητικού δόγματος. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν, άφησαν ένα παράθυρο ευκαιρία στον Άγχελ Γκουρία, τον Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ, να επεξεργαστεί πολιτικές για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού τομέα, των εκπαιδευτικών συστημάτων και της περιβαλλοντικής προστασίας.
Και πάμε, φτάνουμε στο 20. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 22 άλλαξε πάλι το γεωπολιτικό σκηνικό. Έθεσε τον οργανισμό σε νέα φάση αστάθειας. Και σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο ΩΣΑ καλείται σήμερα να ξεπεράσει τη γεωπολιτική αυθότητά του και να σπαστεί, όπως ελέγχθη προηγουμένως, μια γεωπολιτική θεώρηση. Άρα το πρώτο βασικό σημείο είναι ότι βλέπουμε την ιστορία μέσα από αυτό το γεωπολιτικό θεωρητικό πρίσμα και που εξηγεί πολλά τα πράγματα που έγιναν στο διεθνές στερέωμα και πώς συντροπήθηκαν και λειτουργούσαν οι διάφοροι οργανισμοί. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει την πρόταση που κάνει ο συγγραφέας για επεξεργασία των ΩΣΑ ενός νέου ενοποιητικού δυτικού δόγματος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η εισβολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, η διακοπή κάθε συνεργασίας με τη Ρωσία, αλλά και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, έχουν μεταφέρει πλέον τις εντάσεις και αντιπαραθέσεις εντός της Δύσης και των οργανισμών όπως ο ΩΣΑ. Η ενδυνόμενη παραδείγματος χάρη αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας, όπως και μεταξύ χωρών της Δύσης, της Κίνας και των ονομαζόμενων BRICS, δημιουργούν νέα μπλοκς γεωπολιτικής ισχύως με τη Ρωσία να εμφανίζεται ως εκφραστής του Παγκόσμιου Νότου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Πρεβελάκη, η ανθρωπότητα κινείται προς μια διχοτομική οργάνωση που σχηματοποιείται ως δίπολο η Δύση από τη μια μεριά και όλοι οι άλλοι. Ένα δίπολο που τροφοδοτείται από τις αρνητικές εμπειρίες της αποικιοκρατίας, της διαχρονικής εκμετάλλευσης φυσικών και ανθρώπινων πόρων, την επικράτηση μιας δυτικής αντίληψης και συμφερόντων στη λειτουργία του παγκόσμιου συστήματος. Η ανάσχεση της επικίνδυνης αυτής πορείας, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απαιτεί την οργάνωση αντίστασης στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και δεύτερο, άρα ένας στόχος είναι η αποτροπή των επιθετικών ενεργειών και ταυτόχρονα η αποκατάσταση της συνοχής των μελών της Δύσης. Και τέλος, το άνοιγμα της Δύσης στον Παγκόσμιο Νότο με προσέλκυση μετριοπαθών δυνάμεων. Απαιτεί δηλαδή, σύμφωνα με τον συγγραφέα, την επεξεργασία ενός νέου δυτικού δόγματος. Και ο ΩΣΑΣ, κάτω από αυτό το περιβάλλον, μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, και αυτή νομίζω είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη, η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει να κάνει στροφή προς τη θάλασσα ή προς την ενδοχώρα της. Να σπαστεί θαλασσινές ή υπηρετικές αξίες. Και ο συγγραφέας αβίαστα συνηγορεί υπέρ της στροφής της Ευρώπης από την Ήπειρο στη θάλασσα, τις θαλάσσιες διασυνδέσεις και τη γαλάζια οικονομία και από τη γεωπολιτική εδαφών στη γεωπολιτική της θάλασσας. Μια τέτοια στροφή θα επιφέρει αναπόφευκτα και στροφή από μια ιεραρχική εδαφική λογική που σχετίζεται με την ευρωπαϊκή πεδιάδα σε μια δικτυωτή λογική που εστιάζεται στις διασυνδέσεις και τη λογική της ναυσιπλοείας. Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντική προτεραιότητα για τον Πρεβελάκη, δεδομένης και της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της ανασφάλειας ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, είναι η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής γύρανσης, των πληθυσμιακών ζητημάτων, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας. Άρα, στο πλαίσιο αυτού του δίπολου που πρέπει να αποφασιστεί, η Ευρώπη καλείται να προωθήσει από τον συγγραφέα δύο μεγάλες προτεραιότητες. Τη στροφή προς την γαλάζια οικονομία και ταυτόχρονα την εξέταση και την επεξεργασία πολιτικών για τα πληθυσμιακά. Τρίτο σημείο, η εφαρμογή της γεωπολιτικής θεωρίας στην πράξη. Μιλήσαν ήδη και θα συντομεύσω. Μίλησε ήδη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το τι έγινε τη δεύτερη ιδιαίτερα περίοδο της θητείας του Γιώργου Πρεβελάκη στον ΩΣΑ με τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες. Και τις θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τέτοιο οργανισμό να προωθήσεις εθνικές θέσεις με έναν διπλωματικό τρόπο. Η πρώτη ήταν η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Η δεύτερη ήταν η ανάδειξη του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, στην επικεφαλής του Global Strategy Group
Και το τρίτο είναι τον Ιούνιο του 2023 η δημιουργία του Κέντρου για τους Πληθυσμούς στην Κρήτη. Τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες που ουσιαστικά αναβαθμίζουν το ρόλο της Ελλάδας μέσα στον ΟΣΑ και στη διεθνή κοινότητα. Επιτρέψτε μου τώρα σύντομα να κάνω τρεις σκέψεις επεκτείνοντας λίγο τον προβληματισμό του συγγραφέα. Το πρώτο είναι ότι η γεωπολιτική προσέγγιση εστιάζεται στην υπόθεση ότι τόσο η παγκόσμια οικονομία όσο και οι δομές της παγκόσμιας διακυβέρνησης αποτέλεσαν και αποτελούν όργανα της γεωπολιτικής όπως ασκείται από τα κράτη ανάλογα με την ισχύ που αυτά διαθέτουν στο παγκόσμιο γείμαστε. Θα έλεγα ως οικονομολόγος ότι αυτή η υπόθεση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές συνθήκες. Η παγκοσμιοποίηση και κυρίως η άναρχη και αρρύθμιστη φιλελευθερωποίηση της αγοράς κεφαλαίων που συντελέφθηκε με την άρση του Glass-Steagall Act το 1999 από τον πρόεδρο Clinton, η έλλειψη κανόνων στη μετακίνηση κεφαλαίων από χώρα σε χώρα, η ύπαρξη φορολογικών παραδείσων και οι δυνατότητες που προσφέρονται για αποφυγή φόρων, καθώς και η δημιουργία κλειστών παγκόσμιων δικτύων προμηθειών και μεταφορών, έχουν ανακατανείμει την πολιτική ισχύ από τα κράτη σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, σήμερα 147 πολυεθνικοί όμιλοι κατέχουν το 40% του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου, ενώ κατέχουν σημαντικά μερίδια της αγοράς, 2-3 όμιλοι, σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Ενέργεια, φαρμακοβιομηχανία, χρηματοπιστωτικό σύστημα κτλ. Σπαταλούν σημαντικά ποσά για lobbying στις Βρυξέλλες και στη Ουάσιγκτον, οδηγετώντας, εξαγοράζοντας ή εκβιάζοντας κυβερνήσεις στο κυνήγι κέρδους. Ισχυροί αυτοί οι παίκτες δεν αποτελούν μέλη των διεθνών οργανισμών που παραμένουν αμιγώς διακρατικοί. Δεν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεν υπόκεινται σε διεθνείς κανόνες και ρυθμίσεις όπως είχε γίνει στην περίπτωση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας του WTO. Η αυτόνομη και ανεξέλεγκτη δράση των ισχυρών αυτών οικονομικών παικτών επηρεάζει κατά τη γνώμη μου καθοριστικά τις διεθνείς εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Ένα νέο δυτικό δόγμα, επομένως, θα πρέπει να επεξεργαστεί και να προτείνει εφαρμόσιμες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των κεφάλαια αγορών και των πολυεθνικών ομίλων με στόχο την προαγωγή του δημόσιου παγκόσμιου συμφέροντος. Ο ΟΣΑ αποτελεί τον πλέον κατάλληλο φορέα για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου διαλόγου, την επεξεργασία εποπτικών κανόνων και την επιλογή και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων. Από την επεξεργασία αυτή θα προκύψει αναμφίβολα και ανάγκη μετασχηματισμού της καταστατικής δομής των διεθνών οργανισμών, που είναι όλη διακρατική, από μια άλλη εποχή. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά στην Ευρώπη και τη στροφή της προς τη θάλασσα ή την υπηρετική ενδοχώρα της. Και έχω τον εξής προβληματισμό. Εφόσον η γεωγραφία δεν μπορεί να αλλάξει, η Ευρώπη θα πρέπει αναγκαστικά να συμβιώσει με μια Ρωσία, με την οποία μάλιστα η Γερμανία έχει έντονη συμπληρωματικότητα. Σε ένα πολυπολικό κόσμο όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ινδία αλλά και άλλες χώρες ανταγωνίζονται για σφαίρες επιρροής και κατάκτησης μεριδίων της παγκόσμιας αγοράς, αυτό που λείπει είναι ένα νέο ευρωπαϊκό δόγμα που θα στηρίζεται σε τρεις τουλάχιστον πυλώνες. Πρώτον, ένα καλά επεξεργασμένο επιχειρησιακό σχέδιο αποτροπής και αντιμετώπισης επιθέσεων και άμυνας από τη Ρωσία και πρωτοβουλειών ειρήνευσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, μια πολυδιάστατη στρατηγική προσέγγιση των BRICS αλλά και αφρικανικών χωρών για την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων των μεταναστευτικών ροών που αναμένεται να αυξηθούν. Ήδη το 2005 στο Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΣΑ είχαμε βγάλει ένα βιβλίο ολόκληρο για τη διαχείριση, λεγόταν Managing Global Mobility System, ένα διεθνές σχέδιο αντιμετώπισης των πληθυσμιακών μετακινήσεων. Και τρίτο, ο τρίτος άξονας, ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής και ανθρώπινης ασφάλειας με προτεραιότητες στην πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων,
τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών και μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική για την Ευρώπη. Στο μυαλό μου δεν μπορεί να υπάρξει γεωπολιτική αν δεν υπάρξει και οικονομική θεώρηση των πραγμάτων και δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρξει γεωπολιτική. Και είναι ακριβώς αυτό το πάντρεμα το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει και στην Ευρώπη και στη Δύση. Τελευταίο σημείο. Οι ίδιες σχεδόν προτεραιότητες, η ανάγκη δηλαδή επεξεργασίας μιας τέτοιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, ισχύουν κατ' εξοχήν στη χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει μια μόνιμη απειλή από τη γείτονα χώρα, είναι ευάλωτη σε κλειδονισμούς από φυσικές καταστροφές, αλλά και ανεξέλεγκτες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, κινδυνεύει να απολέσει την κοινωνική της συνοχή από τη χειροτέρευση των συνθήκων διαβίωσης και τη διάβρωση της πολιτιστικής της ταυτότητας και αναζητά μια εθνική στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο ενός επομένως νέου ευρωπαϊκού δόγματος, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί ένα ελληνικό δόγμα το οποίο θα λειτουργήσει ως πηξίδα προς ανατολισμού μεσοπρόθεσμα ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων και να είναι ένα σχέδιο αναφοράς για όλες τις κυβερνήσεις ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα κόμματα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, θα προσέθετα ως απόλυτη προτεραιότητα μια ακόμα διάσταση αυτή της διοικητικής και θεσμικής αναδιάρθρωσης και ενδυνάμωσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε αυτά που αποφασίζονται να μπορούν να υλοποιηθούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη χώρα είναι ότι μπορεί να σχεδιάζουμε το βέλτιστο και να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε τίποτα. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο για αυτό το βιβλίο, που διευρύνει τους γνωστικούς μας ορίζοντες, εμπλουτίζει τη σκέψη μας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστήσω θερμά τη Λουκατέλη. Τώρα, γιατί ακριβώς, γιατί διεύρυνε εξαιρετικά πολύ τη ματιά μας, τη ματιά σας, με αφορμή το βιβλίο του Κρεβελάκη, γιατί ενώ περιέγραψε στην ουσία πώς κινήθηκε ο κόσμος και δει η Ευρώπη τα μεταπολεμικά χρόνια και με πρίσμα των ΟΕΟΣ, των ΟΣΑ, καταλήγοντας στην τωρινή εποχή και φτάνοντας εκεί, δεν το πήγε πάρα πολύ κοντά, αλλά παρόλα αυτά ο ΟΣΑ κλήθηκε, μάλλον γιατί είναι ανθεκτικός και λίγο πιο θεωρητικός, να κουβαλήσει και όλη την υπόθεση της φορολόγησης των πολυεθνικών, που δεν είναι και τόσο σαφές ότι έχει προχωρήσει όπως μαθαίνουμε ότι προχωρεί, αλλά γύρω από αυτό έφτιαξε μια ολόκληρη, μας έδωσε ένα ολόκληρο υποδόμημα μεταφοράς της γεωπολιτικής σε άσκηση πολιτικής για να καταλήξει και στην ελληνική περίπτωση, στην οποία στο τέλος βέβαια φρόντισε και με γνώμη γι' αυτό να υπενθυμίσει ότι είναι χρήσιμη η χάραξη πολιτικής, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουν και οι μάντες μεταβίβασης που να εξασφαλίζουν ότι κάποτε θα εφαρμοστεί κάτι που έστω και με διακομματική και κοινωνή χαμογελά συνένεση συμφωνείται και χαράζεται. Νομίζω πως ήταν μια σφαιρική, όπως λέμε, ανάγνωση των πραγμάτων που ανοίγει αντικείμενο σκέψης και συζήτησης. Υποθέτω ότι ο Γιώργος Προβυλάκης θα μπορέσει στη συνέχεια να το δει και από αυτού. Τώρα, δύο στοιχεία. Πρωτού δώσω τον λόγο στην κυρία Τατιάνα Σπινάρη Πολάλη, η οποία μας έρχεται από το χώρο της ιστορίας τέχνης και θα πείτε τι σχέση έχει και μάλιστα με την εμπειρία διευθύντριας χώρων τέχνης. Η απάντηση σε αυτό είναι ήδη ότι υπάρχει κάτι που λέγεται δημόσια διπλωματία και μέσα σε αυτό υπάρχει κάτι άλλο που λέγεται πολιτιστική διπλωματία και είμαι βέβαιος ότι στοιχεία αυτού θα έχουμε από την κυρία Πολάλη. Να πω ότι ήδη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκινώντας μας έχει εξηγήσει ότι κάποτε εδώ, λίγο πριν τις 8, λίγο πριν μετά τις 8, θα χρειαστεί να μας εγκαταλείψει. Το λέω γιατί δεν είναι ευχάριστο να... Λοιπόν, η κυρία Πολάλη Μολατάφτο μπορεί να έχει την διακοπή της αναχώρησης. Αβραμόπουλο, λέει τον λόγο. Καλησπέρα σας. Μια ιδιαίτερα σημαντική φάση στην πολιτική φιλία μας με τον Γιώργο και τη Μάρου Πρεβενάκη είναι η συνεργασία μας κατά τη δύο περίοδου της θητείας του Γιώργου Προβελάκη στην ελληνική αντιπροσωπεία του ΟΣΑ στο Παρίσι.
προέκυψε μετά από μακρές συζητήσεις και αναζητήσεις για το πώς η τέχνη, νομίζω ότι πρέπει να πω συγγνώμη, πρέπει να τα ελπίσω, προέκυψε λοιπόν μετά από μακρές συζητήσεις και αναζητήσεις για το πώς η τέχνη, εκτός από τη σημασία της ως θηλετρωτική υπέρβαση πραγματικότητας, θα μπορούσε να καταστεί συνομιλητής στην προβληματική ενός διεθνούς οργανισμού και μάλιστα οικονομικού. Η ιδέα αυτή αναπτύχθηκε τα σκοτεινά χρόνια των μνημονίων, ώστε να προβληθεί σε διεθνές επίπεδο το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα μας. Ο κύριος Αβραμόπουλος πριν είπε ότι ο ΣΑ είναι το αυτή και το μάτι του κόσμου. Λοιπόν, από την ίδρυσή της η Γκαλερί Σιτρών, την οποία διευθύνω, ανοίγεται συστηματικά στα σύγχρονα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, φύγει, ερευνά και ασχολείται με τους σύγχρονους προβληματισμούς ευρύτερα. Οι εικαστικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν στον ΟΣΑ εντάχθηκαν σε μια θεώρηση της δημόσιας διπλωματίας, η οποία μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις έξω από τα συνήθη στεγανά. Αυτή ακριβώς η αντίληψη παρουσιάζεται εκτενώς στο βιβλίο του Γιώργου Κρεβελάκη. Η πρώτη εικαστική σημαντική έκφραση ήρθε από τον εικαστικό Κωνσταντίνο Ξενάκη, καλλιτέχνη της Διασποράς, με ατελιέ και παρουσία στο Παρίσι, εισχώρησε στην τότε προβληματική του ΟΣΑ, την resilience, ανθεκτικότητα θα μπορούσε να μεταφράσει κανείς, η οποία είχε ως αφετηρία τον καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία και φυσικά επεκτάθηκε στα άλλα σημαντικά προβλήματα της εποχής. Με τον εμβληματικό τίτλο No Way Out, και εδώ πέρα βλέπετε το πρόγραμμα πρόσκληση που είχαμε κάνει τότε, όπως επίσης και το εμβληματικό έργο με τον ίδιο τίτλο No Way Out του Κωνσταντίνου Ξενάκη. Λοιπόν, με τον εμβληματικό τίτλο No Way Out, ο Κωνσταντίνος Ξενάκης έφτιαξε μια σειρά από γραφιστικούς χάρτες, οι οποίοι εκτός από το ελληνικό πρόβλημα αποτύπωναν και τα διέξοδα στην Ευρώπη. Εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία της εγκατάστασης στην ελληνική αντιπροσωπεία με τα έργα του Ξενάκη. Λοιπόν, η επιλογή του Κωνσταντίνου Ξενάκη δεν ήταν τυχαία. Ο Ξενάκης ήταν καλλιτέχνης αμφισβητείας, με έντονο προβληματισμό για το ρόλο της τέχνης και την ευθύνη του καλλιτέχνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Αναπτύσσει στο έργο του μια αφηρημένη αλλά ταυτόχρονα πολυσήμαντη εικαστική γλώσσα. Χαρτογραφεί, τα έργα τα οποία δείξαμε στο πλαίσιο αυτής της επέμβασης ήταν οι χάρτες. Και εδώ πέρα βλέπετε ένα έργο δεξιά το οποίο έχει σαν τίτλο το καλάθι με τα καμπούρια και φυσικά ένα χάρτη της Ελλάδας και της δύσκολης αυτής κατάστασης στην Ευρώπη. Και αριστερά ήταν ένας χάρτης ευρωπαϊκός όπου ο τίτλος του έργου ήταν In Practical Europe. Κανείς βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, ο Ξενάκης χαρτογραφεί, βομεί και αποβομεί σχήματα, μεταλλάσσει λέξεις και έννοιες, επανασυνθέτει αναφορές και δημιουργεί νέους κώδικες και εικόνες, οι οποίες αντανακλούν την ιστορική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Εν ολίγης καταγγέλει τα διέξοδα της επικοινωνίας, την έλλειψη κατανόησης, την ασυνομεσία του συγχρόνου κόσμου, που ήταν πολύ επίκαιρο εκείνη την εποχή. Ο αντίκτυπος αυτής της επέμβασης στον διεθνή οργανισμό ήταν άμεσος και επιβραστικός. Η παρέμβαση Ξενάκη έκανε αίσθηση και κατά συνέπεια προβλήθηκε από τον γαλλικό τύπο. Η επιτυχία που σημείωσε αυτή η άλλη γλώσσα στη δημόσια διπλωματία προκάλεσε αμέσως ή εμέσως μια σειρά από ανάλογες πρωτοβουλίες. Αυτή τη φορά από τη Γενική Γραμματεία του ΟΣΑ μας ζητήθηκε να συμβράμουμε εικαστικά την προβληματική για το περιβάλλον. Ανταποκριθήκαμε με παρεμβάσεις, προτάσεις από την Αλεξάνδρα Θανασιάδη, τον Μιχάλη Κατζουράκη, τον Αλέκο Κυραρίνη, τον Τάσο Ματζαβίνο. Τα έργα τους τοποθετήθηκαν στην πιο περίοπτη θέση του οργανισμού. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από τα κεντρικά του ΣΑΤΟ. Παρεμπιπτόντως, ο Μιχάλης Κατζουράκης προσέφερε στη Γενική Γραμματεία του ΟΣΑ ένα έργο του, το οποίο αναρτήθηκε μονίμως. Ο Μιχάλης Κατζουράκης
κάλυψε μια εκκρεμότητα της Ελλάδας.